Γεια σας, ονομάζομαι Αρτέμις Κώστα και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την έγκριση και επίβλεψη του διδάσκοντα τη λύση της πρώτης άσκησης των θεμάτων των τελικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018. Η εκφώνηση λέει: για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις της διαδεργασιακής επικοινωνίας όπου φαίνεται η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων, δώστε και δικαιολογήστε τα διανυσματικά ρολόγια που διατηρεί κάθε διεργασία. Να δώσετε τις γραμμές αλφαβητικά όπως φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω. Πρέπει να γνωρίζουμε πως κάθε επεξεργαστής φέρει το δικό του διανυσματικό ρολόι με μηδενικές τιμές και σε συγκεκριμένη περίπτωση με 5 επεξεργαστές το διανυσματικό ρολόι του κάθε επεξεργαστή είναι 0, 0, 0, 0, 0. Επίσης, οι διεργασίες του εκάστοτε επεξεργαστή διατηρούν και οι ίδιες το δικό τους διανυσματικό ρολόι, με τις τιμές τους να καθορίζονται από τη θέση της διεργασίας τοπικά, καθώς και από τις μέγιστες τιμές μεταξύ του διανυσματικού ρολογιού της προηγούμενης τοπικά διεργασίας και της χρονοσφραγίδας του μηνύματος που λαμβάνει από διεργασία κάποιου άλλου επεξεργαστή, αν υπάρχουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τη διεργασία Α, που είναι το πρώτο γεγονός του επεξεργαστή P0 και φέρει χρονοσφραγίδα 1-0-0-0-0. Συνεχίζουμε με τη διεργασία Β, που είναι το δεύτερο γεγονός του επεξεργαστή P0 και φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-0-0-0. Συνεχίζουμε με τη διεργασία Σ, η οποία είναι το τρίτο γεγονός του επεξεργαστή P0 και φέρει χρονοσφραγίδα 3-0-0-0-0. Τώρα με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε πως για όλες τις διεργασίες από την D μέχρι την W δεν μπορούμε να ορίσουμε τη χρονοσφραγίδα που φέρει το διανυσματικό ρολόι τους, καθώς είτε δέχονται μηνύματα από άλλες διεργασίες, είτε βρίσκονται μετά από άλλες διεργασίες στις οποίες και στις δύο περιπτώσεις δεν έχουμε ορίσει ακόμη. Συμπληρώνουμε λοιπόν όλα τα γεγονότα από το D μέχρι το W κενά και θα τα ορίσουμε προσεχώς. Συνεχίζουμε με την διεργασία X, η οποία είναι το πρώτο γεγονός του επεξεργαστή P4 και φέρει χρονοσφραγίδα 0-0-0-0-1. Συνεχίζουμε με τη διεργασία K, η οποία δέχεται μήνυμα από τη διεργασία X, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 0-0-1-0-1. Η διεργασία L δέχεται μήνυμα από τη διεργασία A και επίσης έπεται της διεργασίας K τοπικά. Επομένως, σύμφωνα με αυτά που είπαμε στην εισαγωγή του βίντεο, η χρονοσφραγίδα που φέρει η διεργασία L είναι η 1-0-2-0-1. Συνεχίζουμε με τη διεργασία U, η οποία δέχεται μήνυμα από τη διεργασία B, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-0-1-0. Η διεργασία V έπεται χρονικά και τοπικά της διεργασίας U, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-0-2-0. Η διεργασία M δέχεται μήνυμα από τη διεργασία U και επίσης έπεται τοπικά της διεργασίας L, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-3-1-1. Η διεργασία N έπεται τοπικά της διεργασίας M και φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-4-1-1. Η διεργασία O έπεται τοπικά της διεργασίας N και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία V του επεξεργαστή P3. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-5-2-1. Συνεχίζουμε με τη διεργασία P, η οποία δέχεται μήνυμα από τη διεργασία V και επίσης έπεται τοπικά της διεργασίας O. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-6-2-1. Η διεργασία Q έπεται τοπικά της διεργασίας P, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 2-0-7-2-1. Η διεργασία R
Η διεργασία R έπεται τοπικά της διεργασίας Q. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 2.08.21. Η διεργασία S έπεται τοπικά της διεργασίας R. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 2.09.21. Συνεχίζουμε με τη διεργασία E, η οποία δέχεται μήνυμα από τη διεργασία V του επεξεργαστή P3, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα 21020. Η χρονοσφραγίδα F, η διεργασία F, συγγνώμη, έπεται τοπικά της διεργασίας E και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία Q του επεξεργαστή P2. Φέρει λοιπόν χρονοσφραγίδα 22721. Συνεχίζουμε με τη διεργασία G, η οποία δέχεται μήνυμα από τη διεργασία C του επεξεργαστή P0 και έπεται τοπικά της διεργασίας F. Φέρει λοιπόν χρονοσφραγίδα 33721. Η διεργασία H έπεται τοπικά της διεργασίας G, επομένως φέρει χρονοσφραγίδα με βάση και τη θέση της 34721. Η διεργασία D τοπικά έπεται της διεργασίας C στον επεξεργαστή P0 και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία H του επεξεργαστή P1. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 44721. Συνεχίζουμε με τη διεργασία I του επεξεργαστή P1, η οποία έπεται τοπικά της διεργασίας H και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία S του επεξεργαστή P2. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 35921. Η διεργασία Y έπεται τοπικά της διεργασίας X στον επεξεργαστή P4 και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία N του επεξεργαστή P2. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 20412. Η διεργασία Z έπεται τοπικά της διεργασίας Y και επίσης δέχεται μήνυμα από τη διεργασία R του επεξεργαστή P2. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 20823. Η διεργασία W έπεται τοπικά της διεργασίας V. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 20833. Και τέλος, η διεργασία T δέχεται μήνυμα από τη διεργασία W, το επεξεργαστή P3, και τοπικά έπεται της διεργασίας S. Επομένως, φέρει χρονοσφραγίδα 20133. Αυτά είναι και η λύση της άσκησης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.